Καλημέρα κύριε Κατσότη. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών, με διαφορετική άποψη και αντίληψη όμως από όλα τα υπόλοιπα κόμματα που εναντιώνονται στη συμφωνία αυτή. Ναι κύριε Παπαδάκη, είναι ακριβώς έτσι. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία είναι αποτέλεσμα της πίεσης που δέχτηκε και η Ελλάδα και η γείτονα χώρα από το ΝΑΤΟ, από το ΣΥΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταλήξουν σε μια τέτοια συμφωνία προκειμένου να ενταχθεί η γείτονα χώρα στο ΝΑΤΟ και βέβαια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αργότερα. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι θετικό προς όφελος των λαών, ίσα-ίσα που αυτή η εξέλιξη είναι επικίνδυνη και για τους δύο λαούς. Γι' αυτό και από την αρχή είπαμε ότι είναι ο κύριος λόγος που θα ψηφίσουμε κατά αυτής της συμφωνίας των Πρεσπών, γιατί το ΝΑΤΟ δεν είναι δύναμη σταθερότητας, ασφάλειας στην περιοχή. Αντίθετα, είναι δύναμη αποσταθεροποίησης και πολέμου. Και το έχουμε ζήσει βέβαια πολλές φορές ότι έχει αλλάξει τα σύνορα των λαών προκειμένου να προωθηθούν οι υπηρεσικοί σχεδιασμοί με το αίμα βέβαια των λαών της περιοχής. Και γι' αυτό και για άλλους λόγους βέβαια, γιατί ότι τα σπέρματα αλυτρωτισμού υπάρχουν και με την γλώσσα και με την υπηκότητα, την εθνικότητα τέλος πάντων, και γι' αυτό εμείς θα ψηφίσουμε κατά τη συμφωνία των Πρεσπών και βεβαίως δεν θα δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη σήμερα στην κυβέρνηση, γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι αντιλαϊκή, είναι αντεργατική, έχει εφαρμόσει όλα τα μνημόνια, όλα τα μέτρα των προηγούμενων βέβαια κυβερνήσεων και έκανε και το τρίτο μνημόνιο με όλα αυτά τα μέτρα που τσακίζουν την εργατική λαϊκή οικογένεια. Είναι γνωστό ότι είμαστε μπροστά σε ένα νέο κύμα αναδιαρθώσεων και μεταρρυθμίσεων, όπως δηλώνει ο κύριος Τσίπρας σε κάθε συνάντηση με την Μέρκελ ή με τους άλλους φορείς των δανειστών. Και αυτές οι αναδιαρθώσεις και μεταρρυθμίσεις είναι γνωστό ότι θα τσακίσουν ό,τι άλλο έχει απομείνει από τα δικαιώματα των εργαζομένων. Γι' αυτό και εμείς σαν ΚΚΕ καλούμε τους εργαζόμενους να μην δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, να αδυνατήσουν όσο μπορούν τα κόμματα του κεφαλαίου, να στηρίξουν το ΚΚΕ, γιατί είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να αξιοποιηθεί για να οργανωθεί οι υπάλληλοι τους, για να μπορέσουν να κατακτήσουν τις απώλειες που είχαν όλα αυτά τα χρόνια, τις νέες σύγχρονες ανάγκες που απαιτούν σήμερα οι ίδιοι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους. Κύριε Κατσιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.